Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα με αφορμή το αίτημα του ελέξη Τσίπρα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχικών για τι εξελίξει στα ελληνοτουρκικά. Ο κ. Πέτσας Πέτσα Ηλιάνα ανέφερε ότι με τη συνέντευξή του στο βήμα τη Κυριακή ο κύριο Τσίπρα αποδεικνύει ότι παραμένει κολλημένο στο χθε. Ε, πάμε να δούμε με τις κάρτες μας, Ιλιάνα, τι κάρτε μα, Ηλιάνα, τι ακριβώ είπε ο κύριο Πέτσα. Αναφορικά με την πρόταση του κυρίου Τσίπρα για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, παραβιάζει ανοιχτέ θύρε, καθώ ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα του ενημερώσει για τα εθνικά θέματα και τι κυβερνητικέ πρωτοβουλίε αμέσω μετά την επιστροφή του από τι ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον Ντόναλτ Τραμπ. Απαντώντα του, η Λιάννα, ο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση, έκανε λόγο για μηχανία ε, στο μέγαρο μαξίμου. Ο αν ο κύριο Μητσοτάκη θεωρεί τον προκόπη Παυλόπουλο χθε, με το οποίο είναι κολλημένο ο Αλέξη Τσίπρα, να αναλάβει την ευθύνη και να ενημερώσει του πολίτε για τη θέση του και να κρυθεί από αυτή. Αλλά επιτέλου, ε, τι κρίσιμε αυτέ ώρε, α πάψει τα παιχνίδια με του θεσμού. Η Λιάννα, να προσθέσουμε ότι ο κύριο Χαρίτση ε, ε, επέμεινε ότι ο Αλέξη Τσίπρα δεν ζητά απλή ενημέρωση, αλλά εθνική υπευθυνότητα από τον κύριο Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα, ενώ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι στο χειρισμού του στο θέμα του Πρόεδρου τη Δημοκρατία λειτουργεί με όρου καλυστίων. Μάλιστα, η Κλάπα, σε ευχαριστούμε.